Συνεχίζουμε λοιπόν με το Audacity και να δείξουμε τώρα σε αυτό το βίντεο τα εφέ της κατηγορίας για αλλαγή ρυθμού και τονικότητας. Ας επιλέξουμε όλο το κομμάτι, το γνωστό μας ηχητικό αρχείο. Yeah. Με τα εφέ λοιπόν αυτά αλλάζουμε το ρυθμό ή και τον τόνο. Ας κάνουμε λοιπόν αλλαγή ρυθμού, το tempo όπως το λέει. Εδώ ορίζουμε μια ποσοστή αλλαγή και εδώ ένα tip πάντοτε αν θέλουμε να, ένα εφέ να το βάλουμε στις προεπλεγμένες ερθμίσεις πάμε εδώ που λέει στα presets και εκεί που λέει προεπιλογές εργοστασίου πατάμε προεπιλογές για να πάει στη προεπιλεγμένη ρύθμιση. Εδώ είναι στο 0 δεν θα κάνουμε κάποια αλλαγή αν λοιπόν το αυξήσω και πατήσω προεπισκόπηση αυτό που κάνει λοιπόν αυτό το εφέ θα αυξήσει την ταχύτητα του κομματιού, θα είναι πιο γρήγορο και αν το εφαρμόσω θα μειώσει και το συνολικό του χρόνο. Ας το κάνω λοιπόν ανέρεση, ενώ το άλλο εφέ που υπάρχει αλλαγή ταχύτητας Μπορεί κάποιο να μπερδευτεί ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών δύο. Α δούμε λοιπόν αυτό τι κάνει. Α δω και αυτό στα preset είναι στι προεπιλογίε. Α το κάνω σε κάτι πολύ μεγάλο, προεπισκόπηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι πάλι αλλάζει η ταχύτητα, γίνεται πιο γρήγορο, αλλά αλλάζει και ο τονισμό. Γιατί έτσι είναι το φυσικό. Όταν αυξήσω ταχύτητα σε ένα κομμάτι, αναγκαστικά θα, γίνει, θα αυξηθεί η συχνότητα. Για να το κάνω πιο αργό. θα γίνει και πιο μπάσα η φωνή. Και αυτό όμως έχει την ίδια, αν το εφαρμόσω λοιπόν πιο, στο πιο γρήγορο, και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειώσει το χρόνο του κομματιού. Και το τρίτο να δείξουμε που υπάρχει, αλλαγή τονικού ύψους. Εδώ δεν επηρεάζουμε την ταχύτητα, αλλάζουμε την τονικότητα ενός κομματιού, ας πούμε, να το κάνουμε σε μια άλλη, σε ένα άλλο τόνο. Όσοι ξέρουν μουσική θα καταλαβαίνουν. Για να δούμε λοιπόν προεπισκόπηση. Όχι, ήταν μια στιγμή να το κάνω στα... στις προεπιλογές. Ο... Ο τόνος αρχικός ήταν αυτός, οπότε αν το αλλάξω εγώ σε κάτι άλλο. Πω, θα πω, θα πω. Αλλάζουμε λοιπόν την τονικότητα χωρίς όμως να επηρεαστεί η διάρκεια του τραγουδιού. Αυτά λοιπόν για τα εφέ pitch and tempo που έχει το «Audacity».